Μορφό Σχολείο. Μια προσπάθεια νυχτερινής διδαχής σε χρόνια δύσκολα. Η Αγία Γραφή. Προσέγγιση και συνοπτική επεξήγηση κάθε βιβλίου της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν εμήν, και καθάρισεν μας από πάθος κυλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αγαπητοί μου φίλοι, συναντώμεθα εδώ μια φορά την εβδομάδα να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, την Παλαιά Διαθήκη, και την περίοδο αυτή μελετούμε το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, πρώτο όπως είναι τοποθετημένο στον κανόνα, τη Γένεση. Στο προηγούμενο μάθημά μας μιλήσαμε για την ωραία εκείνη διήγηση, ωραία και θαυμαστή και διδακτική διήγηση που βρίσκεται στο 32ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, που την είπαμε η πάλι του Ιακώβ με το Θεό, η πάλι του ανθρώπου με το Θεό, με το Θεό, ναι, αυτό συμβαίνει με την προσευχή. Όταν προσεύχεται ο άνθρωπος και λέγει τα επίμονα με θέρμη καρδιάς αιτήματά του στο Θεό, εκείνη την ώρα σαν να παλέει με το Θεό, και είπαμε ωραίος είναι ο ορισμός του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, ότι η προσευχή είναι αυτό ακριβώς, μία πάλι με το Θεό, και το καταπληκτικό είναι ότι στην πάλι αυτή δεν νικάει ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος τον Θεό, διότι ο Θεός είναι εύσπλαχνος, πολύ εύσπλαχνος, φιλάνθρωπος όπως το λέγει το πολιτίκιο, φιλάνθρωπος, και κάμπτεται στα αιτήματα των παιδιών του και παίρνουν δύναμη τα παιδιά του όταν ο Θεός εκπληρώνει το αίτημά τους και συνεχίζουν την πνευματική του ζωή. Αυτή η πάλι, όπως την είπαμε, του Ιακώβου με το Θεό, έφερε μεγάλη αλλαγή σε αυτόν, και η αλλαγή αυτή συμβολίζεται με την αλλαγή του ονόματος του Ιακώβου, που από εδώ και πέρα θα ονομάζεται Ισραήλ, διότι επάλεσε με το Θεό και στην πάλι αυτή ευρέθη δυνατός ο Ιακώβου. Αυτό το όραμα που είναι θεοπτία, γιατί ο Ιακώβ στο τέλος του οράματος είπε «Είδον τον Θεόν και σώθη μου η ψυχή». Πώς είναι δυνατόν να δει ο άνθρωπος τον Θεό? Σημειώνω ότι το χωρίο αυτό, το λόγο αυτό του Ιακώβ, «Είδον τον Θεόν και σώθη μου η ψυχή», το χρησιμοποίησαν οι Άγιοι Πατέρες εναντίον των δυτικών, εναντίον των παπικών, οι οποίοι κηρύττουν τον Θεό ουσία μόνο, και επομένως ο Θεός είναι αόρατος. Και βεβαίως ο Θεός είναι αόρατος κατά την ουσία Του, και δεν μπορεί ο άνθρωπος να δει τον Θεό κατά την ουσία Του και να ζήσει. Το λέγει καθαρά το βιβλίο της Εξόδου. Αλλά κατά την πίστη μας, κατά την ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία, ο Θεός δεν είναι ουσία μόνο, αλλά είναι και ενέργειες. Και κατά τις ενέργειές του, δια των ακτίστων θείων του ενεργειών, ο Θεός έκτισε τον κόσμο, τις λέμε δημιουργικές ενέργειες του Θεού, δια των ενεργειών του ο Θεός προνοεί τον κόσμο, δια των προνοητικών του ενεργειών, ο Θεός οράται,
Και είναι λοιπόν ο Θεός, και βλέπω και ακούμε τον Ιακώβ να λέει «Είδον τον Θεό και σώθη μου η ψυχή». Λοιπόν, αυτή η θεοπτία έδωκε πτέρωμα στον Ιακώβ, ο οποίος ήταν λίον περίφοβος, γιατί επρόκειτο να συναντήσει τον αδελφόν του Ισάφ, ο οποίος Ισάφ ήταν πολύ φοβισμένος, ήταν πολύ οργισμένος εναντίον του, διότι με απάτη ο αδελφός του Ιακώβ του έκλεψε τα πρωτοτόκια. Φοβούμενος λοιπόν αυτήν την οργή του αδελφού του, ο Ιακώβ ήταν περίτρομος, αλλά έκανε την προσευχή του, λέγαμε στο προηγούμενο μάθημα, και απάντηση της προσευχής ήταν το «πριν απλά γιάς, προτού να κοιμηθεί», έκανε την προσευχή του, και απάντηση της προσευχής ήταν η θεοπτία που είδε, για την οποία μιλήσαμε στο προηγούμενο μάθημα. Σήμερα, στο σημερινό μας μάθημα, θα μιλήσουμε για την συνάντηση του Ιακώβ με τον αδερφό του Ισάφ. Τώρα ο Ιακώβ, που πρόκειται να συναντηθεί με τον Ισάφ, τον αδερφό του, τον οργισμένο, δεν είναι όπως πρώτα περίφοβος, γιατί δυναμώθηκε από τις υποσχέσεις του Θεού στην Πενουέλ, στην προηγούμενη οκτασία. Πενουέλ, η ονομασία του τόπου. Και πλησιάζει λοιπόν τον αδερφό του χωρίς φόβο. Όμως, αν και δεν έχει φόβο, δεν ενεργεί απερίσκεπτα. Αντίθετα, ενεργεί με πολύ τέχνη και πολύ σκέψη και ξυπνάδα. Ενεργεί συνετά και ταπεινά για να απαλύνει την οργή του αδελφού του Ισάφ. Έτσι πρέπει να γίνεται. Ο πιστός στο Θεό άνθρωπος δεν σημαίνει επειδή πιστεύει στο Θεό παριστάνει τον... Τον καμπός. Τον καμπός, καλά το είπες, ναι. Για τον ισχυρό, ότι δεν υπολογίζει τους κινδύνους της στιγμής και γι' αυτό δεν λαμβάνει μέρη να τους αντιμετωπίσει. Αλλά θέλω να πω ότι ποτέ δεν απελπίζεται. Η δύναμη του Θεού τον δυναμώνει για να αντιμετωπίσει, έτσι, με ελπίδα σε αυτόν τον κίνδυνο. Έτσι λοιπόν και ο Ιακώβ έλαβε συνετά μέτρα για τη συνάντησή του τώρα με τον αδελφό του Ισάφ. Ακούστε τι έκανε. Διεχώρησε σε τρεις ομάδες τις γυναίκες του και τα παιδιά του. Μπροστά έβαλε τις δούλες και τα παιδιά τους. Έπειτα έβαλε τη Λία με τα παιδιά της, τη Λία που αγαπούσε λιγότερο από την άλλη γυναίκα, και στο τέλος, για μεγαλύτερη ασφάλεια, έβαλε την αγαπημένη του Ραχήλ με τον αγαπημένο του γιο, τον Ιωσήφ. Ο ίδιος ο Ιακώβ προχώρησε μπροστά από όλο το στρατόπεδό του για να συναντήσει αυτός τον Ισάφ και να του καλμάρει, που λέμε. Λοιπόν, το συνάντησε τον Ισάφ ο Ιακώβ και τον προσκύνησε 7 φορές μέχρι το έδαφος, λέγει το κείμενό μας. Ακόμη, όχι μόνο η στάση του, αλλά και η έκφρασή του, τα λόγια του Ιακώβ προς τον αδελφό του, ήταν πολύ συνετή έκφραση, γιατί τον είπε κύριό του και τον εαυτό του τον ονόμασε δούλο του Ισάφ.
Και ακόμα ο Ιακώβ προσέφερε δώρα στον Ισαάκ. Και τα οποία δώρα μετά από επίμονη παράκληση τα δέχτηκε ο Ισαάκ. Να σημειώσω τώρα και να πω ότι η αποδοχή δώρου από κάποιον και σήμερα ακόμη, αλλά τότε ακόμη περισσότερο, η αποδοχή δώρου λέγω από κάποιον σήμαινε ότι αυτός ο κάποιος δέχεται το σκοπό για τον οποίο προσφέρει το δώρο. Και ο σκοπός του Ιακώβ εδώ για τον οποίο πρόσφερε το δώρο ήταν να λάβει τη συγγνώμη από τον Ισαάκ για την απάτη που του έκανε. Λοιπόν, ακόμη θα πω τώρα ότι κατά τα έθιμα της τότε εποχής, όταν ένας δεχόταν δώρο από κάποιον, αυτό ήταν διαβεβαίωση μιας μελλοντικής φιλίας και βοηθείας στον άνθρωπο που του έδωκε το δώρο. Συμφωνία δηλαδή. Μια συμφωνία, ναι. Μια διαθήκη. Λοιπόν, ο Ισαάκ τώρα, όπως φαίνεται από τα λόγια του και την μετέπειτα συμπεριφορά του, ευχαριστήθηκε και συγκινήθηκε μάλιστα από τη συνάντηση με τον αδερφό του τον Ιακώβ και τον συγχώρησε και τον προσφώνησε αδελφό του. Μάλιστα, έληξε λοιπόν ο φόβος του Ιακώβ για τη συνάντηση με τον αδελφό του Ισαάκ, και ο Ισαάκ τώρα μετά τη συνάντηση και μετά τη συμφωνία αυτή, είπαμε συμφωνία ήταν το δώρο που προσέφερε ο Ιακώβ, ο Ισαάκ επέστρεψε στην Σιήρ. Ο δε Ιακώβ έφτασε στην Σοκχώθ, είναι μια τοποθεσία στον παραπόταμο Ιαβόκ, πέραν του Ιορδάνου. Εκεί ο Ιακώβ, μας λέγει το κεφάλαιό μας εδώ, βρισκόμεθα στο 33 κεφάλαιο, εκεί ο Ιακώβ έκανε σκηνές για τα κτίνη του. Αυτό εσήμαινε, τότε ο Ιακώβ έκανε σκηνές για τα κτίνη του, αυτό εσήμαινε, λέγω, μια αρχή σταθερότητος στην νομαδική ζωή των πατριαρχών. Διότι κάνει σαν μόνιμη κατοικία κάπου. Είπαμε ότι οι πατριάρχες είχαν νομαδική ζωή. Περιφέροντα. Ναι, και περιφέροντα από τόπο σε τόπο. Τώρα ο Ιακώβ, βλέπουμε εδώ ότι κάνει σκηνές για τα κτίνη του. Αυτό είπα σημαίνει μια σταθερότητα, ναι, ότι θα κατοικήσει κάπου μονίμως. Σχεδόν μονίμως. Ναι, σχεδόν, γιατί πάντα μετακινούνται οι πατριάρχες, είχαν αυτό το πλάνι τα δύο. Αλλά θα πω κάτι άλλο. Οι σκηνές σήμαιναν ότι πλέον έφυγα από εκεί που ήμουν. Εδώ είναι η χώρα μου. Είναι μια υπενθύμηση για αυτόν ότι πια είναι η πατρίδα του. Είναι η γη του. Είναι η μόνιμη κατοικία του. Λοιπόν, τα δύο αδέρφια, Ιακώβ και Ισαάκ, τα βλέπουμε να συναντούνται στην Χεβρόν, στην κηδεία του πατέρα τους, του Ισαάκ. Λοιπόν, από εδώ και πέρα τελειώνει η αναφορά στο πρόσωπο του Ισαάκ. Και δεν αναφέρεται πλέον από εδώ και πέρα στην ιστορία της σωτηρίας. Γιατί αποκόπτεται, γιατί δεν ανήκει στην καλή γραμμή. Δεν πρόκειται από τη γραμμή του να γεννηθεί ο Μεσσίας. Είπα ιστορία της σωτηρίας, η διήγηση των
του συνθέτου της γενέσεως και των άλλων μετέπειτα βιβλίων, είναι συνέχεια, είναι ιστορία της, είναι της ιστορίας, λέγεται, που θα φέρει την ιστορία, τη λύτρωση δηλαδή, ιστορία της λυτρώσεως. Από αυτήν ο Ιακώβ, ο Ισάφ, αποκόπτεται, δεν ανήκει στη γραμμή που θα φέρει τη σωτηρία, αλλά η σωτηρία ήρθε για όλο τον κόσμο. Ασχολούμαστε τώρα λοιπόν με τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ, τον είδαμε προηγουμένως στην Χεβρόν, στο θάνατο του πατέρα του Ισάκ, τώρα τον βλέπουμε στην Σαλήμ ή την Σιχέμ, όπως τη λέει το εβραϊκό κείμενο. Πρόκειται για την ίδια πόλη. Αν και το όνομά της ήταν Σαλήμ της πόλεως αυτής, όμως επειδή σε αυτή την πόλη κατοικούσε ο Σιχέμ, που θα τον δούμε στην επόμενη παράγραφο, η πόλη ονομάστηκε από το όνομά του Σιχέμ, δηλαδή το αρχικό όνομα Σαλήμ. Μετέπειτα κατοικία του Σιχέμ, η πόλη αυτή, και έλαβε το όνομα του Σιχέμ. Ή μπορούμε να ερμηνεύσουμε και να πούμε ότι η πόλη λεγόταν από την αρχή Σιχέμ και το όνομα Σαλήμ, που δηλώνει εβραϊκά ειρήνη, σημαίνει ότι ο Ιακώβ έφτασε στην πόλη με ειρήνη, δηλαδή με ασφάλεια. Έφυγε ο φόβος του από τον αδελφό του. Έφτασε στην πόλη αυτή, τη Σαλήμ, την Σιχέμ, με υγεία, χωρίς το φόβο τον προηγούμενο. Γι' αυτό και εβραϊκά η πόλη ονομάστηκε Σαλήμ. Υπάρχει μια των ερμηνεών, προσωπικά δεν με ικανοποιεί, φαίνονταν σαν μια χαλαρή και φτηνή ερμηνεία. Αλλά χάρη την ερμηνεία στην αναφέρω. Τέλος πάντων, ο Ιακώβ πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό, συνήρθε από την αναπηρία του, και για να έχει κατοχή ο Ιακώβ στην περιοχή, αγόρασε ένα τεμάχιο αγρού, όπως και στον αγρό αυτό έστησε τη σκηνή του και ανοίγειρε ένα θυσιαστήριο στο Θεό. Σε αυτό πρέπει να επενέσουμε πολύ τον Ιακώβ, γιατί εκεί που πήγε και έμεινε πολλά χρόνια, 15 χρόνια περίπου, στη Μεσοποταμία δεν άλλαξε Θεό, εκράτησε την πίστη των πατέρων του. Και για να το δηλώσει αυτό, τώρα που έρχεται, επανέρχεται στην πατρική γη, ιδρύει θυσιαστήριο. Ναι. Το θυσιαστήριο δήλωνε την ορθή πίστη του. Δήλωνε την αγάπη και την πίστη στο Θεό που τον διαφύλαξε στην ξένη χώρα. Γι' αυτό και το όνομα του θυσιαστήριου είναι Θεός Ισραήλ. Ή όπως το λέγει καθαρότερα το εβραϊκό, «Ελ Ελοχέ Ισραήλ». Ενώ οι άνθρωποι τότε περιεφέροντο πέρα δόθε και άλλαζαν θεούς και προσελάβαιναν θεούς τους τοπικούς όπου πήγαιναν. Ο Ιακώβ παρέμεινε σταθερός στην πίστη των πατέρων του, στην πίστη του πατέρα του Ισαάκ, και τώρα που επανέρχεται, επαναλαμβάνω, στην πατρική γη, ιδρύει θυσιαστήριο. Είναι η πρώτη πράξη του αυτή. Να πω κάτι που λέγεται εδώ στην περικοπή μας. Η τιμή του εδάφους που αγόρασε ο Ιακώβ από τους επιτοπίους κατοίκους ήταν 100 κεσιτά. Αλλά είναι μονάδα μέτρησης. Χέρματα. Αλλά φαίνεται το κάθε κέρμα υπολογιζόταν ως ένα αρνί.
Γι' αυτό και το ποσό αυτό, οι 70 κατά το μεταφράζουν, αντί του ποσού των 100 αμνών. Για να λέει το εβραϊκό 100 και σιτά. Και να έχουμε την μετάφραση στον 70 ότι είναι 100 αμνοί, σημαίνει ότι κάθε κέρμα ήταν, ή μπορούμε να πούμε και το άλλο, ότι κάθε κέρμα είχε την εικόνα του αμνού χαραγμένη σε αυτό και γι' αυτό λέγεται 100 αμνών. Αν αντέχετε, να πούμε και μία ακόμη ιερή διήγηση και να τελειώσουμε. Πάμε στο 34ο κεφάλαιο που έχουμε μία θλιβερά περιπέτεια, μία θλιβερά ιστορία. Ακούστε. Όπως λέγει ο ιστορικός Ιώσυπος, οι Σιχεμίτες είχαν μια γιορτή και η Δίνα, ποια ήταν η Δίνα, η μόνη κόρη του Ιακώβ, αγόρια είχε μια μοναχοκόρη, τη Δίνα. Και αφού ήταν μοναχοκόρη, την αγαπούσε και ο Ιακώβ και όλα τα αδέρφια, την αδερφή τους. Η Δίνα λοιπόν πήγε στη γιορτή αυτή των Σιχεμιτών για να δει τις θυγατέρες των Σιχεμιτών στο χορό. Και τη συνέβη και το κακό. Νομίζω το κείμενο, για να κοιτάξω το κείμενο, λέει «Εξήλθε Δίνα η θυγάτερ Λίας καταμαθήν τα θυγατέρας των εγχωρίων». Δηλαδή να κάνει μια βόλτα, να δει που, της θυγατέρας των εγχωρίων, των επιτοπίων, τα έθιμά τους, το χορό τους. Και τη συνέβη και λέγω το κακό, βιάστηκε από το Σιχέμ, τον άρχοντα του τόπου, τον Εμόρο. Εμόρο ο πατέρας, Σιχέμ ο υιός, εβίασε τη Δίνα. Τώρα η Δίνα έπρεπε να προσέξει πολύ, γιατί ήξερε, έπρεπε να ήξερε ότι θα της συνέβαινε ένα τέτοιο κακό, επειδή οι Σιχεμίτες ήταν μια χανανιτική φυλή και οι Χαναναίοι δεν είχαν φραγμούς ηθικούς, δεν είχαν νόμους, ήταν ανήθικοι, είχαν τέτοια ανήθικα έθιμα, προστατευόμενα μάλιστα υπό των θεών τους, των ειδωρών. Δεν έπρεπε λοιπόν η Δίνα και κάθε κοπέλα να κάνει περιπάτους και να συναναστρέπεται σε τέτοιο περιβάλλον. Γιατί η Δίνα νεαρά αυτή να βγει από τον πατρικό της οίκο και να πάει να συναναστραφεί ανθρώπους που είχαν ελεύθερα ήθη. Αυτή την απερασκεψία της. Τελικά όλες οι εποχές είναι ίδιες. Ναι. Αυτό αποδεικνύει. Ακριβώς, ναι. Αυτή την ασύνετη διαγωγή της την πλήρωσε πολύ ακριβά η Δίνα. Και μόνο η Δίνα και όλο το έθνος. Με αυτά που θα ακούσουμε παρακάτω. Λοιπόν, στο στίχο 3 διαβάζω «Προσέσχε τη ψυχή Δίνας της θυγατρός Ιακώβ και ηγάπησε την Παρθένον και ελάλησε κατά τη διάνοια της Παρθένου αυτή». Δηλαδή ο Σιχέμ, το παιδί του άρχοντα, προσέσχε τη ψυχή Δίνας της θυγατρός Ισραήλ. Προσκολήθηκε ψυχικά στην Δίνα. Την αγάπησε. Και της μίλησε καρδιακά. Ελάλησε κατά την διάνοια της Παρθένου αυτή, λέει το κείμενο.
Τώρα αυτό, ο Προκόπιος που ερμηνεύει βαθιά, βλέπει την έννοια ότι και η Δίνα το θέλησε. Ότι συγκατατέθηκε και η Δίνα στην αμαρτωλή πράξη. Τέλος πάντων, ο Σιχέμ ήταν έτοιμος να διορθώσει το αμαρτημά του με το να πάρει τη Δίνα για γυναίκα του. Μας λέγει ο επόμενος τέταρτος στίχος. Ήταν όμως προσβλητικό για την οικογένεια έτσι όπως έγινε. Ναι, βέβαια. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Που διευκολύνει την ερμηνεία ενός παρακάτω στίχου. Έχουμε και μαρτυρία άλλου κώδικα που μας λέγει ότι δεν αμάρτησε με τη Δίνα ο γιος του Εμόρ, αλλά ο Σιχέμ, αλλά μάτισε ο πατέρας του Εμόρ. Αλλά το κείμενο λέει ότι αμάρτησε ο Σιχέμ. Αλάβουμε υπόψη λοιπόν και το δεύτερο αυτό κώδικα που μιλεί ότι και ο πατέρας Εμόρ αμάρτησε με την κοπέλα, θα πρέπει να νοήσουμε ότι κοντά στον Υιό που μόλυνε την κόρη και ο πατέρας μόλυνε την κόρη, τη Δίνα. Γι' αυτό και παρακάτω στο 13ο στίχο λέγουν τα αδέρφια ότι εμεί ανάν τη Δίνα στον πληθυντικό ρυθμό. Άρα πατέρας και γιος. Ναι. Επί την ιδίαν παιδίσκην, όπως λέει ο προφήτης Αμός κάπου, περιγράφοντας τα ήθη, τα μαρτωλά των Ισραηλιτών τότε πια στην προχωρημένη εποχή, ότι πατέρας και γιος επορεύονται επί την ιδίαν παιδίσκην. Ο πατέρας Ιακώβ και τα παιδιά του οργίστηκαν, βέβαια, όπως το περιμέναμε, οργίστηκαν πολύ για την προσβολή που έγινε στη Δίνα από το Σιχέμ, που ήταν προσβολή σε όλο το έθνος του. Όλο το έθνος του Ισραήλ. Ο Σιχέμ όμως, μας λέει το κείμενό μας, αλλά και ο πατέρας του Εμόρ, παρακάλεσαν τον πατέρα Ιακώβ και τα αδέρφια της Δίνας να δεχθούν, να συνάψουν συγγένεια μαζί τους, αλλά και με όλο το έθνος τους, με το να θελήσουν να δώσουν τη Δίνα σε γάμο με τον Εμόρ και να συγκατοικήσουν έτσι και οι δύο λαοί, και οι Σιχεμίτες και οι Ισραηλίτες, να συγκατοικήσουν μαζί. Υποθέτουν εδώ ότι η πρόταση αυτή του Εμόρ είχε ένα ευρύτερο σχέδιο των Σιχεμιτών να υποτάξουν τον οίκο του Ιακώβ και να πάρουν όλα τα αγαθά του Ισραήλ, των Ισραηλιτών, υπό την κατοχή τους. Και το βλέπω αυτό από το στίχο 23 που λέει «Και τα κτίνια αυτών και τα τετράποδα και τα υπάρχοντα αυτών όχι μόνο έστε». Ναι, ναι, μόνο εν τούτο ομοιωθόμεν αυτής και οικίσουσι με θυμόν. Μάλιστα. Δηλαδή και η πρόταση αυτή του Σιχέμ, του Εμόρ, ήταν πονηρά. Δηλαδή, συμφεροντολογική, να τους κατυποτάξουν. Ναι. Το κείμενο όμως εδώ παρακάτω μας λέει ότι στην πρόταση αυτή του Σιχέμ και του Εμόρ απήντησαν οι ιοί του Ιακώβ, Σιμεών και Λεβί με δόλων και του είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή το να νυμφευτεί ο Σιχέμ την Δίνα και να
κατοικήσουν μαζί τους, γιατί αυτοί είναι απερίτμητοι. Συχεμίτες απερίτμητοι, και δεν μπορούν λοιπόν να δώσουν την κόρη τους σε απερίτμητους και να συγκατοικήσουν μαζί τους. Τώρα να πούμε, για να το κρίνουμε το πράγμα, ο λόγος αυτός των ιών του Ιακώβου, του Σιμεών και του Λεβί δεν ήταν αληθινός. Είχε δολιότητα. Γιατί και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ νυμφεύτηκαν γυναίκες απαριθμήτων. Και μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τουλάχιστον οι περισσότεροι από τους ιούς του Ιακώβ, αν όχι όλοι, έκαναν το ίδιο. Από όσα γνωρίζουμε από τα κείμενά μας, δεν υπήρχε έθιμο αυτό τον καιρό τουλάχιστον εναντίον των επιγαμιών με μη περιτετμημένα πρόσωπα. Δεν υπήρχε απογορευτική διάταξη και μπορούσαν λοιπόν να νυμφεύονται με γυναίκες απεριτιμήτων. Ο λόγος του Σιμεών και του Λεβί φαίνεται να βασίζεται στη Διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ σχετικά με την περιτομή. Αλλά ήταν λόγος υποκριτικός, όπως απεδείχθηκε από τα παρακάτω. Ναι. Και κάτω από το αυστηρό αυτό θρησκευτικό έθιμο που προέβαλαν, έκρυβαν το πάθος τους, την εκδικητικότητά τους εναντίον των Σιχεμιτών. Γι' αυτό, ωραία το σημειώνει ο ιερός συγγραφεύς εδώ, ότι οι του Ιακώβ, Σιμεών και Λεβί μίλησαν με δόλων στον Σικέμ και στον Εμόρ. Αλλά θα πω τώρα ότι και ο Σικέμ και ο Εμόρ σύστησαν στο λαό τους από δόλο πάλι, από συμφέρον για αυτούς να κάνουν συμφωνία με τον Ιακώβ και τους ιούς του και να θελήσουν να περιτιμηθούν. Γιατί αυτό θα ήταν, είπαν, προς όφελός τους. Έτσι είπαν ο Εμόρ και ο Σιχέμ. Επειδή ήταν κτηνοτρόφοι, ήταν ποιμένες και είχαν ζώα. Ναι. Στην ομιλία τους, ήδη ο άρχοντας και ο γιος του προς το λαό, για να συμφωνήσουν, να περιτιμηθούν, για να συγκατοικήσουν με τους Ισραηλίτες, στο λόγο τους δεν έθεσαν θρησκευτικό αίτιο κτλ. Να ο Θεός τους είναι ο μόνος αληθινός Θεός και να πάρουμε εμείς τα έθιμά τους και τα λοιπά, να μπούμε σε μια οδό ευθεία, να προστατευτούμε κι εμείς από το Θεό το δικό του. Δεν είπε τέτοια λόγια, αλλά είπε να συγκατοικήσουμε με τη σκέψη ότι ο Ιακώβ δεν είναι απλά φιλήσυχος άνθρωπος, αλλά είναι πλούσιος, επίμια, έχει αγέρες και θα αυξάνουν έτσι τον πλούτο της χώρας τους. Mm-hmm. Δηλαδή να συμφωνήσουν να περιτιμηθούν για συμφεροντολογικό λόγο, να πλωτήσει η γη τους. Και οι Σιχεμίτες με τις ισχυρές αυτές προτάσεις του Εμόρ και του Σιχέμ δέχτηκαν να περιτιμηθούν και περιτιμήθηκαν. Αλλά όπως λέγει ο Προκόπιος, ουδέν ωφέλησαν αυτούς η περιτομή. Γιατί δεν τις ωφέλησε? Γιατί δεν ήταν θεοσεβίας ένεκεν. Δεν έγινε θεοσεβίας ένεκεν, αλλά έγινε για συμφεροντολογικό λόγο. Να σταματήσω εδώ, παρακαλώ. Αντέχετε λιγάκι, να συμπληρώσετε αυτό. Καλά. Ναι, καλύτερα να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό. Τα δύο αδέρφια της Δίνας, αδέρφια από την ίδια μητέρα, ο Σιμεών και ο Λεβί. Αδέρφια από τη Λία, από τη μητέρα Λία. Τα δύο αδέρφια, λέγω, εκδικήθηκαν τους Σιχεμίτες για την ατίμωση της αδερφής τους. Ακούστε τι έγινε. Έγινε η περιτομή, δέχτηκαν οι Σιχεμίτες
να περιτιμηθούν, και την τρίτη ημέρα της περιτομής, πιθανόν τη νύχτα, τότε που η φλόγωση και ο πυρετός των περιτιμηθέντων ανδρών ήταν στο φουλ, στην έπαρση, ήταν δυνατός. Και οι Σιχεμίτες λοιπόν ήταν αβοήθητοι, αυτοί οι δύο αδερφοί, ο Σιμεών και ο Λεβί, εισέβαλαν στις οικίες τους και θανάτουσαν όλους τους άνδρες, όλους τους άρενες που περιτιμήθηκαν, όπως επίσης θανάτωσαν και τον κύριο ένοχο των Σιχέμ μαζί με τον πατέρα του Εμόρ, και ελευθέρωσαν την Αρπαγίσα αδερφή τους, τη Δίνα. Τώρα το κακό αυτό, η καταστροφή αυτή, συμπληρώθηκε και από τους άλλους υιούς του Ιακώβου, οι οποίοι λαϊλάτισαν την πόλη και άρπαξαν τους Σιχεμίτες σαν εχμαλώτους. Τις γυναίκες, να τους σχήματα. Να ρωτήσω, έκαναν καλά με την πράξη τους αυτή οι υιοί του Ιακώβου? Ήτανε δόλια. Θα πω κατά πρώτον ότι η πράξη αυτή δείχνει πόσο ανεπτυγμένο είχαν το αίσθημα ηθικής τα παιδιά του Ιακώβ, ώστε να κηρύξουν θάνατο στο φθορέα της αδερφής τους και σε όλη την πόλη του. Και θα πω ότι αυτή η τολμηρή επίθεση των ιών του Ιακώβ επενείται στην επιστολή του Ιούδα. Ότι προήλθε από τον Θεό, ότι δεικνύει ένα ζήλο. Ο Ιακώβ όμως ο ίδιος δεν φαίνεται να δέχτηκε. Θα πω τώρα ότι δεν έπρεπε να εκτραπούμε σε τόση σκληρότητα. Ναι, ωραία. Έπρεπε, αγανάκτησαν, οργίστηκαν για την ατίμωση της αδερφής του, αλλά δεν έπρεπε να εκτραπούν σε τέτοια τόση σκληρότητα. Ναι. Να πω ότι και η σφαγή και η γενική καταστροφή των Σιχεμιτών ήταν παράβαση της συμφωνίας που έγινε. Και ακόμη περισσότερο, η διαγωγή των ιών του Ιακώβ ήταν μία ιεροσιλία, γιατί μεταχειρίστηκαν την ιερή τελετή της περιτομής για να επιδοθούν σε φοβερή σκληρότητα, με πρόφαση την ηθικότητα. Γι' αυτό και ο πατέρας Ιακώβ δεν συμφώνησε με την πράξη αυτή των παιδιών του. Γιατί ο Ιακώβ, όπως το ξέρουμε από τα κείμενα, ήταν ειρηνικός, και ακόμη ο Ιακώβ φοβήθηκε μήπως ο Θεός πάρει πια την προστασία από πάνω του και τον φωνεύσουν οι επιτόποι κάτοικοι, οι Σιχεμίτες. Όμως ο Θεός που προστάτευε τον Ιακώβ συγκράτησε τους Σιχεμίτες για να μην κάνουν τέτοιο κακό και να επιτεθούν εναντίον του Ιακώβ και της φυλής του. Προφανώς λοιπόν δεν θα είχαν σφαγεί όλοι. Μπορεί να ήταν, ας πούμε, αυτό κάποια μεγαλύτερη περιοχή και ίσως σφάξανε κάποιον στενό πυρήνα, ας πούμε. Ναι, γιατί βλέπουμε ότι επιζούν. Σιχεμίτες. Πάντως από την ιστορία αυτή διδασκόμαστε ότι μία αμαρτία φέρει την άλλη. Η περιέργεια και η ανυπακοή της Δίνας έφερε την ατιμωσή τους. Και αυτό πάλι, η ατίμωση της Δίνας, έγινε αιτία σκληρής εκδίκησης με άγριους φόνους από τους αδερφούς της ατιμαστής της κοπέλας της Δίνας. Αυτό να το προσέξουν και οι κοπελές, τι κακό κάνει μία βόλτα. Μία βόλτα έκανε η Δίνα, αλλά σε περιβάλλον όχι ηθικό, όχι καλό περιβάλλον, σε περιβάλλον ανήθικο, όπως ανήθικοι ήταν οι Σιχεμίτες. Σταματώ εδώ και αρχίζουμε νέο κεφάλαιο
και νέα παράγραφο ευχαριστούμε από πολύ. Το επόμενο μάθημά μας. Παναγία να μας ευλογεί και να μας φυλάγει, να είμαστε Παναγίος σκέπαστοι. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε εμάς. Αμήν. Αμήν. Κρυφό σχολείο. Μια προσπάθεια νυχτερινής διδαχής σε χρόνια δύσκολα. Η Αγία Γραφή. Προσέγγιση και συνοπτική επεξήγηση κάθε βιβλίου της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.